Μεγάλη κινητοποίηση χθες στο λιμάνι του Ηρακλείου από την πτώση άνδρας στους κυματοθράφστες στον βόρειο λιμενοβραχίωνα, όπου και εγκλωβίστηκε. Βρισκόμαστε στο λιμενοβραχίωνα, ακριβώς στο σημείο όπου ο άτυχος άνδρας στην προσπάθειά του να ψαρέψει βρέθηκε μέσα στο νερό. Άκουσα ότι έπεσε ένας πέρας στη θάλασσα και πέρασε το περιπολικό, ήρθαν δύο στενοφόρα και πέρασε και πυροσβεστική. Αυτό είδα. Τα λεπτά κυλούσαν εφιαλτικά για τον 63χρονο άντρα, ο οποίος εγκλωβίστηκε στους σιμεντένιους κυματοθράφστες και σε μεγάλο βάθος, με αποτέλεσμα να υποστεί κάταγμα στο χέρι. Άμεσα, ο πρόεδρος του Συλλόγου Επαγγελματιών Αλλιέων Ηρακλείου, Γιάννης Ανδρουλάκης, ενημέρωσε τις αρχές. Μας είπε κάποιος άνθρωπος ότι κάποιος είχε πέσει είχε πέσει και είχε γλιστρήσει και είχε χτυπήσει στο χέρι. Ψάρευε ο άνθρωπος μάλλον. Ο άνθρωπος ψάρευε. Το κεντρικό λιμεναρχείο τους λέει μην ψαρεύετε και τους κυνηγάει συνέχεια. Να όμως λόγω του καιρού τη ζέστη ότι το πιο πιθανόν του ήρθε του ανθρώπου καμιά ζάλη. Στην περιοχή επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, σημαίνοντας συναγερμό στην πυροσβεστική, στο λιμενικό σώμα και στο ΕΚΑΒ. Μπήκανε 5 πυροσβεστικές, μπήκανε 3 αυτοκίνητα του λιμενικού, μπήκανε 2 ασθενοφόρα και πήγανε και βγάλανε τον άνθρωπο, διότι ήταν σε δύσβατη περιοχή στα μπλόκια από πίσω. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Παρασκευής, ενώ στο σημείο είχε συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος. Άμεσα στήθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του άντρα, ο οποίος είχε τις αισθήσεις του, ενώ αποφεύθηκαν δραματικές καταστάσεις με τον 63χρονο να μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Όλα καλά, τη χέρα του λέει έσπασε. Σέλφι λέει ήθελε να βγάλει, έτσι θα έκουσα, δεν κατέχω. Έπεσε μέσα στο νερό και τον βγάλανε. Όλα καλά, τέλος καλό, όλα καλά.